η οργή, ο μεγάλος θρήνος μετατράπηκε σε οργή και η οργή μεγαλώνει, όσο ακούγεται, αν θέλετε, και μια άχαρη αντιπαράθεση για το ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη για το ξεχαρβάλωμα πραγματικά της ασφάλειας των ΟΣΕ. Γιατί αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας και αυτό που βγάζει και τους χιλιάδες νέους εργαζόμενους, σωματεία κλπ. Στο δρόμο, να επαναλαμβάνω ότι σήμερα δεν είναι δυστυχώς ώρα σιωπής, αλλά είναι ώρα φωνής και αγώνα, γιατί πρέπει να αναδειχθούν οι πραγματικές αιτίες και οι ένοχοι. Και οι ένοχοι δεν μπορεί να εξαντλούνται όπως γίνεται μια προσπάθεια να γίνει, ούτε σε ατομικές ευθύνες, που και εκεί είναι μια μεγάλη συζήτηση για το, αν θέλετε, γιατί οι ίδιοι που κατηγορούν τους εργαζόμενους όταν διεκδικούν μόνιμη και σταθερή εργασία, ασφάλεια στη δουλειά τους κλπ, είναι οι ίδιοι που τώρα αναζητούν πώς βρέθηκε ένας σταθμάρχης με συμβάσεις ολίγων ημερών και άπειρος να διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, και ούτε βέβαια μπορούν να κρυφτούν πίσω από αυτή το υποτιθέμενο ανθρώπινο λάθος, που με τις συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αντικειμενικό και αναμενόμενο ότι θα συμβεί, μπορεί να κρυφτεί αυτό το έγκλημα, γιατί τέτοιο ήτανε, και σίγουρα είναι πολύ μεγάλη ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης για το έγκλημα, όμως δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια για την πολιτική που διαμόρφωσε τις αντικειμενικές συνθήκες για να διαμορφωθεί αυτό το τραγικό σήμερα συμβάν, με τους δεκάδες νεκρούς, και που δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται, ήταν θέμα τύχης το ότι δεν έχει γίνει και πολλές φορές άλλες κατά το παρελθόν. Και τα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουν συμβεί και στη σημερινή και στην προηγούμενη κυβέρνηση, θα θυμίσουμε, μπορεί με μικρότερη έκταση, αλλά το 16 στις Σέρες είχε γίνει ένα θανατηφόρο ατύχημα με δύο εργαζόμενους που με αντίστοιχο τρόπο συγκρούστηκαν δύο μηχανήματα και έχασαν τη ζωή τους. Άρα η πολιτική που ακολουθήθηκε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις οδήγησε στο ξεχαρβάλωμα, και τη σημερινή που την υπηρέτησε και από τη θέση της κυβέρνησης και από τη θέση της αντιπολίτευσης με την ίδια συνέπεια, οδήγησε στην τριχοτόμηση και διάσπαση του σιδηροδρομικού έργου για να ξεπουληθεί, αν θέλετε, το κερδοφόρο κομμάτι, και από εκεί και πέρα δεν ελέγχθηκε και ποτέ με τι όρους και αν με τι όρους ασφαλείας γίνονταν οι μεταφορές, με τι εργασίες. Ποιο κερδοφόρο κομμάτι είχε? Κρατήθηκε το δίκτυο και πουλήθηκε ουσιαστικά οι μεταφορές των επιβατών. Όμως, όταν την ίδια στιγμή που συνέχισαν να επιδοτούνται με πολλά εκατομμύρια η μεταφορά και η ιδιωτική εταιρεία, το ίδιο το κράτος δεν έλεγξε, λοιπόν, ούτε φρόντισε να πάρει τα μέτρα της ασφάλειας. Πάμε να καλησπερίσουμε κυρία Κομινάκη. Να ακούσουμε και ένα δικό σας σχόλιο. Ναι, εσείς δεν συμμετείχατε στη διακυβέρνηση ποτέ, ούτε θα συμμετέχετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι τα επόμενα. Τουλάχιστον αμέσως χρόνια. Σε μια τέτοια κυβέρνηση ότι... και σε ένα τέτοιο κράτος που θυσιάζει τους ανθρώπους στο βωμό των κερδών, δεν έχει καμία θέση του ΚΚΕ και είναι ξεκάθαρο. Όμως, επειδή γίνεται και μια προσπάθεια εδώ πάνω στο πολύ βαρύ, και δεν το αμφισβητεί κανένας, κλίμα και στη Μεγάλη Οδύνη, να προσπαθεί να επιβληθεί σιωπητήριο. Να πούμε και προς τον κύριο Σπανάκη και συνολικά και προς την κυβέρνηση ότι το μεγαλύτερο χρέος και η τιμή προς τους ανθρώπους που χάθηκαν πραγματικά άδικα πριν δύο μέρες είναι να φωτιστούν οι αιτίες και οι ένοχοι, και να αποδοθούν, όχι να προσπαθήσουν, αν θέλετε, να επιβληθεί, να συσκοτιστεί ο πραγματικός λόγος που σήμερα είναι δυνατόν στο 2023 να χάνονται με αυτόν τον τρόπο ανθρώπινες ζωές. Γιατί υπάρχει κραυγαλαία αντιστοιχεία των δυνατοτήτων που υπάρχουν για ασφαλείς, φθηνές
και γρήγορες συγκοινωνίες με αυτό που πραγματικά γίνεται. Και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι ένοχοι. Και δεν μπορεί εδώ και πίσω από αυτούς τους υψηλούς τόνους και τους αντιπολιτευτικούς που σηκώνονται να κρύβονται και τα κόμματα εκείνα που υπηρέτησαν αυτή τη στρατηγική που έφερε και φέρνει και συνεχίζει να φέρνει αυτή την κατάσταση. Για σας, τα σε όλους τους τομείς. Και τα τρία είναι το ίδιο το κομμάτι αυτό. Τα κόμματα δεν συζητάμε εδώ αν έχουν ομοιότητες ή διαφορές στρατηγικής ή δεν ξέρω εγώ τι. Όμως είναι τεράστια η ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε πίσω από τις υποτιθέμενες επιτροπές που κατά τη γνώμη μας, αν θέλετε, επειδή έχουμε δει πολλές και έχουμε και πολλά εγκλήματα που έχουν μείνει τελικά ατιμόρυτα, θεωρούμε ότι ουσιαστικά τέτοιου είδους επιτροπές σε μεγάλο βαθμό πάνε να τεκμηριώσουν ένα προαποφασισμένο πόρισμα που βγάζουν. Εντάξει, κρίνονται όμως και οι αποφάσεις που βγαίνουν και η απόδοση ευθυνών στο βαθμό που δίνεται. Και νομίζω ότι δυστυχώς υπάρχει πολύ πικρή εμπειρία για το κατά πόσο αποδόθηκαν ευθύνες σε μεγάλα εγκλήματα που έγιναν και προηγήθηκαν. Η αλήθεια είναι πως είναι μια ευκαιρία για τη δικαιοσύνη να δείξει τα ίδια αντανακλαστικά που έδειξε στην περίπτωση ας πούμε του κόκκινου δανείου. Να δείξει, αν θέλει, και τα ίδια αντανακλαστικά που δείχνει για να βγάλει παράνομες όλες τις απεργίες του. Και που έχει σπασόκτορ, δεν είναι καινούριο, μην το πέφτει το λεπτά σύννεφα. Για θέματα, για θέματα ασφάλειας. Ναι, τα οποία όμως και όταν βγαίνουν λοιπόν οι συνδικαλιστές να διεκδικήσουν ασφαλείς συγκοινωνίες, τότε με ένα στόμα, μια φωνή και τα κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν ότι πάμε για την ταλαιπωρία πολιτών κλπ. Όμως γιατί σήμερα που υπάρχει αυτή η τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας αυτό που ο καθένας καταλαβαίνει το αυτονόητο. Δεν είναι στις προτεραιότητες αυτού του κράτους να προστατεύει τις μεταφορές των ανθρώπων και τώρα κλαίτε με, κατά τη γνώμη, σε μικροκοδίλια δάκρυα. Ωραία, μια τελεία. Και να κλείσω με αυτό. Ναι, κλείστε. Γιατί δεν μπορεί να μην μιλάμε για έγκλημα όταν ήταν γνωστό και το αποδεικνύουν οι καταγγελίες των εργαζομένων και λίγες μέρες πριν από το τραγικό περιστατικό και με επανειλημμένες και με εξώδικα κλπ. Και με καταγγελίες στη δικαιοσύνη ότι αυτές οι τραγικές ελλείψεις υπήρχαν και στη σημερινή κυβέρνηση και στις προηγούμενες και υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν και τα πολιτικά κόμματα που τις υπηρετούν. Και για το βέβαια ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων, που ούτε αυτό δυστυχώς είναι καινούριο.